Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουν οι γιορτές και σήμερα θα σας δείξω μια πεντανόστιμη γιορτινή σαλάτα που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να την κάνω όχι μόνο υγιεινή αλλά και όμορφη, στη μορφή τούρτας, γιατί πιστεύω ότι φαγητά μας δεν θα πρέπει να είναι μόνο υγιεινά, αλλά θα πρέπει να είναι και όμορφα και να τρώγονται σε καλή παρέα. Αυτό το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Οι ρίζες αυτής της σαλάτας είναι σκανδιναβικές. Αρχές 20ου αιώνα, στη Ρουσία με τις επαναστάσεις, αυτή η τούρτα άρχισε να λέγεται ρέγγα με γούνα ή σε γούνα. Γιατί με γούνα, θα σας πω στη πορεία που θα φτιάξω την σαλάτα αυτή, πανέμορφη. Τώρα πάμε στο σούπερ μάρκετ, θέλω να αγοράσω πατάτες, θα χρειαστώ, καρότα, κρεμμύδια και πανζάρι. Εκτός από αυτά θα χρειαστώ αλάτι και μαγιονέζα και φυσικά αλμυρί ρέγγα. Για να δω, θα βρούμε εδώ ρέγγα. Η ρέγγα είναι αυτή που βλέπω μόνο. Υπάρχει και συσκευασμένη πουθενά. Να, βρήκα ρέγγα στο σκλαβινίτι. Θέλω να την δοκιμάσω και το βασικό είναι να είναι νόστιμη. Εκτός από τη ρέγγα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σκουμπράκι. Όλα τα λαχανικά πρέπει να τα βράσουμε με φλοιό, δηλαδή η πατάτα πρέπει να βραστεί περίπου 40 λεπτά, ίσως λιγότερο. Το παντζάρι πρέπει να το βράσουμε πάνω από μία ώρα, καρότο περίπου 30-40 λεπτά και τα αυγά 10 λεπτά. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα, ξεκινάμε με τη ρέγγα. Κόβουμε το κεφάλι. Έτσι. Θα βγάλουμε τα έντερα. Έτσι, καθαρίζουμε από μέσα λίγο. Τώρα αυτό πάει για πλύσιμο και αυτό για πέταμα. Καθάρισα τη ρέγγα, έχω προφιλιτάρει τη ρέγγα μας και τώρα θα χρειαστεί να την κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Τώρα θα χρειαστεί να καθαρίσουμε από φλοιό τα λαχανικά μας και να τα τρίψουμε σε τρίφτη, χοντρό τρίφτη. Τρίβουμε την πατάτα, μετά καρότο και τελευταία, πάντα τελευταία τρίβουμε το παντζάρι, γιατί μπορεί να βάψει όλα τα άλλα τα υλικά. Δεν θα τα χαλάσει, απλώς δεν θα είναι όμορφο. Θα κόψουμε το κρεμμυδάκι πολύ λεπτά. Συνιστούν μισό κρεμμύδι. Εγώ θα βάλω ολόκληρο μικρό κρεμμυδάκι και καλά θα ήταν το κρεμμυδάκι αυτό να το βάλετε σε ξύδι για 10 λεπτά. Έτσι θα γίνει πιο γλυκό. Αυτή την σαλάτα μπορείτε να την κάνετε σε ένα μπολ. Γυάλινο απλό. Έχω ένα μπολ εδώ ωραίο. Συνήθως το φτιάχνω σε αυτό το μπολ. Αλλά επειδή σήμερα θέλω να το κάνω λίγο γιορτινό να είναι,
Σκέφτηκα να φτιάξω τη σαλάτα αυτή σε μορφή τούρτας σε τέτοιες βάσεις. Αυτή η βάση που έχω είναι μικρή και αυτή είναι μάλλον αυτή θα χρησιμοποιήσω, αν και είναι λίγο χαμηλή. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο ψηλή. Δεν πειράζει, θα σας δείξω. Πιστεύω θα είναι ωραίο. Έτσι, την βάζουμε εδώ και ξεκινάμε. Πρώτη στρώση θα πρέπει να είναι ρέγγα. Επειδή όμως θα κάνω ψηλή σαλάτα, πρώτη στρώση εγώ θα κάνω με την πατατούλα. Πιο καλά. Έτσι. Βάζουμε την πατάτα εδώ. Και τη στρώνουμε ομοιόμορφα. Τώρα χρειάζεται να την αλατίσουμε πολύ λίγο όμως. Γιατί η ρέγγα μας είναι αλμυρή. Πολύ ωραία. Δεύτερη στρώση θα είναι η ρέγγα. Έτσι να την απλώσουμε λίγο. Να βλέπετε ότι ήθελε λίγο πιο ψηλό να είναι, πιο ψηλή να είναι η βάση. Δεν πειράζει. Εδώ θα ρίξω λίγο μαϊονέζα. Έτσι, εδώ θα ρίξω πολύ λίγη μαϊονέζα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και από πάνω κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι, όπως είπα, μπορείτε να το βάλετε σε ξύδι, να είναι πιο γλυκό. Μένα μου αρέσει αυτό, χωρίς ξύδι. Να είναι λίγο έντονη η γεύση του κρεμμυδιού. Μ' αρέσει με τη ρέγγα. Έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα μία στρώση πάμε καρότο. Πολύ ωραία. Θα γίνει πολύ νόστιμο, πιστεύω. Αλατίζουμε λίγο το καροτάκι. Επαναλαμβάνω πολύ λίγο. Βάζουμε λίγη μαϊονέζα, πάλι λίγη. Δεν θέλει πολύ. Εδώ. Έτσι. Και ρίχνουμε τα ψιλοκομμένα αυγά μας. Πολύ ωραία. Στρώνουμε. Και τώρα τελευταίο επάνω ρίχνουμε τα παντζάρια. Πολύ ωραία.
Είναι πεντανόστιμη η τούρτα μας. Η τούρτα είπα, σαλάτα μας. Λίγο αλατάκι. Και μαγιονέζα. Εδώ θέλει μπόλικη μαγιονέζα. Τώρα απλώνουμε λίγο έτσι ομοιόμορφα την μαγιονέζα. Και τώρα αυτή η τούρτα πρέπει να μπει στο ψυγείο για 3-4 ώρες για να δέσουν τα υλικά. Και αυτή η μαγιονέζα σε 3-4 ώρες θα πάρει χρώμα του παντζαριού. Τώρα ανοίγουμε, δεν θα το κάνω αυτό, δεν θα το βάλω στο ψυγείο. Τι θέλω, βιάζομαι να σας δείξω τι θα γίνει. Αυτό. Θέλει να το διακοσμήσουμε λίγο. Η τούρτα μας είναι έτοιμη. Επαναλαμβάνω, θέλει 3-4 ώρες στο ψυγείο για να δέσουν τα υλικά και η μαγιονέζα να πάρει χρώμα του παντζαριού. Γιατί λεγόταν η ρέγγα σε γούνα στη Ρωσία? Αρχές του αιώνα, όταν ξεκίνησαν οι επαναστάσεις εκεί στη Ρωσία, ο κόσμος μαζευόταν στα εστιατόρια και να συζητήσουν για πολιτική, ξέρετε, με τον ρυθμό. Και σε ένα από τα εστιατόρια έφτιαξαν μία σαλάτα, ο σεφ έφτιαξε μία σαλάτα ρέγγα με λαχανικά και είπε στους προσκεκλημένους ότι κάθε στρώση ανήκει σε κάποια στρώση στην κοινωνία μας. Δηλαδή, το παντζάρι είναι κόκκινο στρατός, η πατάτα είναι αγρότες, η ρέγγα είναι εργάτες, το καρότο είναι δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Όλα αυτά τα έδεσε με την γαλλική μαγιονέζα και είπε ότι σας δένω όλους με μία γούνα. Η σαλάτα ήταν πάρα πολύ νόστιμη, ήταν ένας μεζές πολύ ωραίος, ξέχασαν την πολιτική, έτρωγαν τη σαλάτα, τους άρεσε πάρα πολύ. Από τότε αυτή η σαλάτα λέγεται σαλάτα ρέγγα σε γούνα και την σερβίρουν σε γιορτινά τραπέζια. Φτιάξτε την κι εσείς, θα δείτε πόσο νόστιμη είναι. Σας εύχομαι καλές γιορτές, χρόνια πολλά σε όλους. Κάντε μια εγγραφή με όλες τις ειδοποιήσεις, ρωτήστε, σχολιάστε, εδώ είμαστε. Γεια σε όλους!